πλούσιος είναι αυτός που δεν έχει ανάγκη από τίποτα, όχι αυτός που έχει, που αποκτάει πάρα πολλά. Τα πολλά τα επισπίνουν άνθρωποι που θέλουν να έχουν ανέσεις, δηλαδή οι άνεσοι είναι. Και νομίζω ότι όσο πιο πολλές ανέσεις, τόσο λιγότερο αδύναμος είσαι. C'est pour vous exprimer notre reconnaissance et notre admiration, cher maître, qu'au nom du président de la République, Alekos Fassianos, je vous remets les insignes d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Άμα δεν έχεις έμεινες, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ή επαναλαμβάνεσαι, ας πούμε, κάνεις και άσχημα έργα. Και κάνουμε και άσχημα έργα. Πολλές φορές λέω, ανά ένας Φασιάνος, να μην το έχω κάνει εγώ, γιατί δεν τα ξεχνιέσαι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο απόψινό του ΤΑΤΕΤ έχουμε την τιμή για πρώτη φορά κάμερα από Κυπριακή εκπομπή, από Κυπριακό κανάλι, να βρεθεί στο σπίτι του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου Αλέκου Φασιανού και μαζί με τον κύριο Φασιανό θα ξετυλίξουμε την ιστορία αυτής της συναρπαστικής ζωής. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας απόψε. Εν ώψη και της έκθεσης σας στην Κύπρο, 16 Δεκεμβρίου, ναι. Είπαμε έτσι να τα πούμε και να μας δώσετε λίγο από αυτή τη σοφία ζωής και τη δική σας οπτική στα πράγματα, κύριε Φασιανέ. Νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη αυτόν τον καιρό που συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μας, να ακούμε ανθρώπους που έχουν ζήσει πράγματα. Είναι αλήθεια ότι ζωγραφίζατε από μόλις 5 χρονών και μάλιστα μάχες, ζώα και πρόσωπα από την οικογένειά σας. Έτσι ξεκινήσατε. Κάπως αρχίζεις, ας πούμε, από το περιβάλλον σου. Είπε προηγουμένως για τη σοφία που θέλετε να μάθετε. Ας πούμε, νομίζω η σοφία προέρχεται από την πραγματικότητα, από την καθημερινότητα. Άμα δεν δεις αυτό, ποτέ δεν μπορεί να γίνει σοφός. Γιατί και όλοι και οι αρχαίοι Έλληνες, ακόμα και στην παρουσίαση του ιωνικού ρυθμού, ας πούμε, εμπνεύστηκαν από το κοχύλι αυτό. Από τη σπήρα, ας πούμε. Ή από το κορινθιακό και ολόκληρο, πάλι είναι ένας γλύπτης. Αυτός που το έφτιαξε, ας πούμε, ένα καλάθι, ένα παγιδισμένο και είχαν φυτρώσει μια άκανθα από κάτω. Και εμπνεύστηκε το ιωνικό, λοιπόν, ότι δεν μπορεί να κάνεις κάτι που δεν έχεις δει. Αν είχες γεννηθεί στο διάστημα και έβλεπες ένα μαύρο πράγμα, δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα. Και νομίζω η πραγματικότητα και αυτά που βλέπεις είναι που σε κάνουν να αποκτήσεις τη σοφία, ας πούμε. Και η σοφία, τα φαινόμενα της φύσης άρχισε, ας πούμε. Και έτσι κι εγώ, όταν ήμουν μικρός, ας πούμε, ήθελα να αποτυπώσω μια ωραία δύση του ηλίου, ας πούμε, στην άκρη της θάλασσας και άκουγα και το φλίσβο δίπλα με τα κύματα που σκάγανε πάνω. Ο φλίσβος είναι τα κύματα που σκάγανε πάνω στην παραλία. Και έβλεπα τη δύση του ηλίου, ήταν ωραία, με κόκκινα χρώματα. Και άκουγα συγχρόνως και το φλίσβο, ας πούμε, το θόρυβο των κυμάτων. Και λέω, α, τι ωραίο, το ωραίο τοπίο να το αποτυπώσω. Και λέω, πώς θα το αποτυπώσω, ας πούμε. Και προσπαθούσα, όχι αντιγράφοντάς το, αλλά χωρίς να το βλέπω, ας πούμε, να το αποτυπώσω. Γιατί μου δίνει και ένα συνέστημα. Λοιπόν, το συνέστημα, το οποίο δύσκολο να αποτυπώσω, το συνέστημα. Να ακούς και την αρμύρα της θάλασσας, ας πούμε, να την ακούς, να τη ζωγραφίζεις. Στη μουσική, πολύ πιο εύκολο να το παραστήσεις, ας πούμε, με τη μουσική, με τους ήχους, ας πούμε. Να ποια είναι η πρώτη σας ανάμνηση από τη ζωή? Μια ανάμνηση που μου έκανε αισθητική, ένα αισθητικό ερεθισμό ήταν, είχε πιάσει βροχή έξω, κατακτώδη βροχή και με σήκωσε η μητέρα μου στην πόρτα ψηλά από τα παράθυρα της πόρτας, ας πούμε, για να δω τη βροχή και έβλεπα πως έφευγε τη βροχή και θυμάτιζε πομφόλιγγες έτσι στο έδαφος, ας πούμε. Είμαστε στην οδό Φορμίων, ας μέναμε στο Παγκράτη και ήταν χωματόδρομος. Και τότε ενθουσιάστηκε πάρα πολύ με τη βροχή που έπεφτε και έκανα και ένα τραγουδάκι. Το οποίο το θυμάμαι εκείνη τη στιγμή το τραγούδι και γίνεται γύρω από το σπίτι. Λέει, βρέχει και το λουδάκι, το ποτίζει βροχούλα και γίνεται σαν κουκλάκι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Το έβγαλα τελείως. Χωρίς να ξέρω από πίσω, χωρίς να ξέρω από τίποτα. Και έλεγα, αυτό λοιπόν είναι φυσικά. Και πάλι προέρχεται από το φαινόμενο. Αν δεν είχα δει τη βροχή, δεν θα έλεγα αυτό το ποίημα. Πώς γίνεται ένα παιδί που ακόμη καλά-καλά δεν έχει συνειδητοποιήσει πολλά πράγματα? Είναι 3 ετών τότε. Στη ζωή του. Ναι.
τα θέλω του, τις ανάγκες του, να ανακαλύψει από μόνος του τις δυνατότητες του. Είναι φυσικό, δεν είναι κάτι που γίνεται, δεν είναι επίκτητο. Είναι το ταλέντο, είναι το DNA, τι είναι αυτό το φυσικό. Δεν ξέραμε από DNA τώρα να ανακαλυφθεί το DNA, πού να ξέρουμε τότε DNA. Δεν εξετάζανε οι άνθρωποι που τη συντελούσε, ας πούμε, αλλά από ποιο τρόπο έβγαινε, ας πούμε. Νομίζω αυτό που είπα και πριν, ότι βγαίνει από το φαινόμενο της φύσης, που σε εντυπωσιάζει. Αυτοί που βλέπανε πρώτα τον κεραυνό, ας πούμε, φοβόντουσαν. Και ήταν θεϊκό φαινόμενο και λέγανε ότι ήταν ο Δίας ο οποίος σκορπά τους κεραυνούς, ας πούμε. Κεραυνοφόρο, δεν τον έχουν παριστάνει και να έχει κρατάει κεραυνούς στα χέρια, ας πούμε. Εσείς εξηγήσατε ποτέ γιατί γίνατε αυτό που γίνατε? Δεν θέλω να τα εξηγώ τα πράγματα, με ενοχλεί η εξήγηση. Θέλω να τα φτιάχνω. Να προσλαμβάνω τις παραστάσεις. Είναι άλλο επαγγέλμα που θέλω να εξηγήσω. Όταν εξηγείς, ας πούμε, φτάνει σε μια αρχή και μετά θέλει και αυτή η αρχή εξήγηση και δεν σταματάει ποτέ. Ας πούμε. Δεν μπορεί να εξηγήσει, ας πούμε, το θεϊκό. Πρέπει να το δέχεσαι όπως είναι, ας πούμε. Δεν φτάνει ποτέ σε καμία αρχή. Υπάρχουν άπειρες αρχές, ας πούμε. Ή μάλλον είναι άναρχο αυτό το πράγμα. Η φύση και ο Θεός είναι άναρχος. Δεν το λένε άναρχο, άνευ αρχής, ας πούμε. Οι γονείς σας με τι ασχολούνταν? Είχαν σχέση με τις τέχνες? Ναι, αυτό μεγάλωσε ένα περιβάλλον όπου ο παππούς μου ήταν παπάς, ας πούμε, και έκανα ψαλμωδία συνέχεια. Και μετά η μητέρα μου ήταν φιλόλογος και μου έλεγε για τους αρχαίους Έλληνες και μου έδωσε και βιβλία να διαβάσω. Και είχα την ευκαιρία να δω μια βιβλιοθήκη έτοιμη και ο πατέρας μου ήταν μουσικός. Και έτσι και εγώ έκανα βιολί, ας πούμε, επί χρόνια στο Δύο Αθηνών. Και είμαι ευχαριστημένος βέβαια σε ένα τέτοιο περιβάλλον γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω πάρα πολλές τέχνες και αποκτήσω τη γνώμη, ας πούμε, για τη ζωγραφική που ήθελα να κάνω εγώ. Πιο πολύ με τραβούσε η παράσταση των πραγμάτων, ας πούμε. Και θα τα παραστήσω εγώ. Σήμερα, με το όνομα και την εκτίμηση που έχετε σε πάρα πολύ κόσμο και θεωρείτε πως είστε από τους ευνοημένους επειδή καταφέρνετε και ζείτε αξιοπρεπώς βιοποριστικά από την τέχνη σας, θα σας στενοχωρούσε αν χρειαζόταν να κάνετε κάτι άλλο? Νομίζω ότι θα έκανα και τα άλλα, τα κάνω, γιατί κάνω και τώρα και τώρα, όχι μόνο αυτό. Φτιάχνω και κέπλα και πράγματα, ας πούμε, πελεκό τα ξύλα. Ας πούμε, θα μπορούσα να έκανα πολλά πράγματα. Δεν είμαι μόνο ικανός να. Μάλλον ανίκανος. Είμαι, αλλά με την προσπάθεια να κάνω ικανό, ας πούμε, και επιμονή. Να ζωγραφίζω, να μεταχειρίζω, να συνδυάζω τα χρώματα, να εκφράζω με χρώματα. Αλλά μπορεί να εκφραστείς και με άλλα υλικά, γιατί τα παίξει και σύγχρονη τέχνη, ότι μπορεί να εκφράζεις όχι μόνο με χρώματα, με ό,τι βρίσκει μπροστά σου. Θυμάστε τι απεικόνιζε η πρώτη σας ζωγραφιά που κρατήσατε στα χέρια σας ως παιδί? Εγώ δεν ζωγράφισα ποτέ σαν μικρό παιδί. Αλλά κοιτούσα πάρα πολύ και έλεγα να βρω τον τρόπο να το αποτυπώσω, ας πούμε. Και έτσι δεν έχω να πω για πρώτη ζωγραφία. Προσπάθειες έκανα. Δεν έκανα ζωγραφίες όπως τα παιδιά που ζωγραφίζουν με τρία δάχτυλα και κεφάλια παιδικά κτλ. Θα μπορούσα να πω ότι περίμενα, ας πούμε, να γίνω 6-7 ετών για να μπορέσω να ζωγραφίζω, ας πούμε. Και τότε προσπαθώ να ζωγραφίζω το περιβάλλον μου, αυτά που βλέπω μπροστά μου. Μια λάμπα, ας πούμε, που είχαμε το πορτρέτο του αδερφού μου, τη γιαγιά μου, αυτά που ήξερα τα πρόσωπα καλά, ας πούμε. Ήμουν από εκεί προήλθε η πρώτη ζωγραφική, από την πραγματικότητα. Ζωγράφιζα τους συγγενείς μου, ας πούμε, τον αδερφό μου, σαν μοντέλο. Αλλά προσπαθούσα να τον εκφράσω όπως τον ήξερα, ας πούμε, γιατί τον ήξερα καλά. Και δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί να ζωγραφίσει οποιονδήποτε αν δεν τον γνωρίζει. Πρέπει να τον γνωρίζει. Δεν να σου πούνε καν αυτό πώς θα το κάνει εκείνη τη στιγμή. Η κατοχή και ο εμφύλιος που βιώσατε αργότερα στη ζωή σας έπαιξαν ρόλο στο έργο σας? Ήτανε τραγικές καταστάσεις γιατί και υπήρχε πείνα, ας πούμε. Αλλά τότε νόμιζα ότι ήταν φυσιολογικό. Εφόσον δεν είχες να φας, λες τόσο τρως, ας πούμε. Όπως είναι και τα ζώα, οι γάτες που δεν έχουν να φάνε, γυρνάνε στον δρόμο, ας πούμε. Δεν είχαμε ψωμί καθόλου, ήταν το σκουπάλευρο. Βγαίνανε από τις σκούπες που έχει κάτι σποράκια κόκκινα και τα τρίβανε αυτά και λέγανε σκουπάλευρο ότι ήταν. Και δεν είχες να φας, δηλαδή. Ήταν με το δελτίο. Μάζευα τα ψίχουλα με ένα μαχαιράκι. Και έτρωγα τα ψίχουλα από το τραπέζι, ας πούμε, ό,τι είχε απομείνει. Αλλά δεν θυμάμαι να υπέφερα, ας πούμε, γιατί ήταν το φυσικό αυτό. Έτσι ήταν το φυσικό. Εκ των υστέρων, βέβαια, αποκτήσει αγαθάλες, πώς ζούσαμε τότε, ας πούμε, και έκανε κρύο, δεν είχαμε καλοριφέρ. Τώρα είναι αδιανόητο να μην έχεις, ας πούμε, ζέστη. Και ζούσαμε μέσα στο κρύο ήταν. Με παλτά, με κάλτσες, οτιδήποτε, μάλινα, ας πούμε, οτιδήποτε έχεις για να μην κρυώνει. Και υπέφερε σε αυτό το κρύο. Δηλαδή, δεν σου έκανε θέση ότι έκανε κρύο, προσπαθούσε να αποφύγει το κρύο, ας πούμε. Την ώρα είχα και κοντά παντέλων και χιόνιζε έξω. Και απορώ πώς μπορούσα να είμαι. Τώρα δεν μπορώ, ας πούμε. Έχουν αυληθεί οι ικανότητες αυτές, ας πούμε. Τώρα. Και επειδή ήταν και ποιος πίσω, οι άνθρωποι το σπηλαιό, πώς ζούσαν μέσα τόσα κρύα και με παγετούς, ας πούμε.
Τώρα, όταν βλέπετε όλα αυτά που περνάει ο κόσμος λόγω της κρίσης και που γκρινιάζει, που παραπονιέται και σκέφτεστε εκείνες τις εποχές... Νομίζω ότι επειδή είχαν αποκτήσει τα αγαθά, ας πούμε, με εύκολο τρόπο ξαφνικά, ας πούμε, τώρα τους λείπουν, ας πούμε. Δεν μπορεί να τα έχουν να είναι όπως πριν. Ποτέ δεν θα είμαστε όπως πριν. Πρέπει να έχουμε τάξη στη ζωή μας και να μπορούμε με λίγα πράγματα να ζούμε, ας πούμε. Να μην έχουμε ανάγκη πολλά. Πλούσιος είναι αυτός που δεν έχει ανάγκη από τίποτα, όχι αυτός που έχει, που αποκτάει πάρα πολλά. Έτσι, μπορεί να μην έχεις τίποτα και δεν έχεις. Όπως ο Διογένης που ήταν κοινικός φιλόσοφος, ας πούμε. Ήταν να πιει νερό και είχε μία κούπα, ας πούμε. Να πιει νερό και μετά ένα παιδάκι με το χέρι και λέει το παιδάκι το έδωσε μάθημα να τρώει και την πέταξε στην κούπα, ας πούμε. Τα περιτά πράγματα. Εσείς πάντα είχατε ένα σπαρτιάτικο τρόπο ζωής. Δεν είναι σπαρτιάτικο, φυσικός είναι. Οι σπαρτιάτες είχαν άλλο τρόπο, ας πούμε, για να πολεμάνε. Ζούσαν σε στρατόπεδα, ήταν πολεμικός λαός. Ναι, αλλά άμα κάποιος ζει με τα λίγα, λέμε. Δεν ήταν μίζεροι, τρώγανε καλά. Γιατί για να πολεμήσουν πρέπει να τρως καλά, ας πούμε. Ναι. Είχαν φαγητά και τέτοια. Mm-hmm. Άλλο πράγμα η ανέχεια, ας πούμε, και άλλο η προσπάθεια να πολεμήσει, να γίνει δυνατό στο δικό μου. Ήταν δυνατό και να γυμνάσει, θέλει και φαγητό. Δεν γίνεται χωρίς φαγητό. Δεν νομίζω να λείπαν τα φαγητά από τους σπαρτιάτες. Ποτέ δεν επιζητήσατε τα πολλά στη ζωή σας. Τα πολλά τα επιζητούν άνθρωποι που θέλουν να έχουν ανέση. Δηλαδή η άνεση είναι. Και νομίζω ότι όσο πιο πολλές ανέσεις, τόσο λιγότερα δύναμος είσαι. Ας πούμε τώρα μπορεί να πατάς ένα κουμπί και να έχεις φως. Ενώ πρώτα έπρεπε να βάζεις πετρέλαιο σε μια λάμπα, ας πούμε, να έχεις ένα κεράκι. Ήταν και διαφορετικά τα βιώματα. Έχει ένας Ιαπωνέζος συγγραφέας, ο Τανιζάκη, έχει γράψει για τη σκιά, το εγκόμιο της σκιάς. Και την εποχή που είχαν τα κεριά και τέτοια, πόσο ωραία έβλεπε τα χρυσωμένα αντικείμενα που ήταν στο σπίτι, μέσα στο δωμάτιο, γιατί λάμπανε αυτά, λεμπίριζαν μέσα στη σκιά. Ενώ τώρα που έχουμε φώτα και το. Μπορεί να το δεις και στο φλας που δείχνει μια φωτογραφική μηχανή. Όλα γίνονται ένα πράγμα. Κάνει ένα φλας και καταστρέφονται. Ενώ παλιά που έπρεπε να καθορίσει το φως και να ανοίξει το φακό της μηχανής ανάλογα για να αποδώσει τη στιγμή και είχε τη φωτοσκίαση ή το δειλινό, μπορείς να αποκτήσεις το δειλινό. Η τέχνη της φωτογραφίας είναι να αποκτήσει το δειλινό, να φωτογραφίσει το δειλινό, το πρωινό, ας πούμε, το ημίφος, όλα αυτά τα πράγματα. Ενώ τώρα δεν έχουμε αίσθηση. Έχουμε χάσει με τις ανές και τον πολύ φωτισμό της πόλης. Δεν ξέρουμε πότε είναι νύχτα και πότε είναι μέρα, ούτε ξέρουμε τη διαβαθμίση της ημέρας, ας πούμε. Η δυσκολία ευνοεί την τέχνη, όταν ένας καλλιτέχνης βιώνει Αν έχεις δυσκολίες, ή η δυσκολία της ζωής ή η δυσκολία το να ζωγραφείς, να μην ξέρει να ζωγραφείς. Η δυσκολία της ζωής. Δεν νομίζω να την ευνοεί. Όχι, ζεις έτσι. Γιατί παλιά είχαν δυσκολίες οι καλλιτέχνες. Δεν είχαν λάμπες. Με τα κεριά ζωγραφίζανε. Η δυσκολία, αν το πας με τη σημερινή εποχή, ας πούμε. Αλλά δεν καταφέρνανε. Πώς έκανε ο Μιχαηλάκης το ταβάνι. Είχε φώτα να κάνει εκεί. Την ημέρα ζωγράφει. Έπρεπε να κοιμηθείς νωρίς τη νύχτα, να σηκωθείς το πρωί και να δουλεύεις, ας πούμε, αυτά. Τη μοναξιά την επιδιώκετε. Τη μοναξιά. Την επιδιώκετε πολλές φορές, είναι δημιουργική. Έχω πατήσει ότι η μοναξιά σε κάνει να φιλοσοφείς και να κατανοείς τα πράγματα. Αν είσαι με πάρα πολλούς, δεν έχεις την ώρα και να σκέψεις να απομονωθεί και να μπορέσει να εδραιωθεί για ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, η μοναξιά χρειάζεται, ας πούμε, για να. Και θέλω να τα ζωγραφίζω μόνος μου, δεν είμαι κανένα, δεν έχω βοήθους. Παλιά τα ατελεία είχαν 10 ανθρώπους μέσα. Γιατί φτιάχνω άλλος έρχεται τα χρώματα, άλλος το σχέδιο, άλλος. Τώρα είμαστε μόνοι μας και λέμε ατελεία, λέει σε μόνος, τα κάνεις όλα μόνος μέσα. Για ποιο πράγμα έχετε μετανιώσει στη ζωή σας? Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα, γιατί η ζωή μου μετανιώσει ότι πρέπει να πεθάνεις, ας πούμε. Φοβηθήκατε ποτέ μήπως στερέψει το ταλέντο? Αυτό το είχε πει η μητέρα μου, η οποία όταν με προώθησε, ας πούμε, στην αρχή, όταν ήμουν στο γυμνάσιο να ζωγραφίζω, με αγόρασε και χρώματα κτλ. Και μετά, όταν ήταν τελείως και λέω, θα γίνω ζωγράφος μόνο, επειδή ήταν φιλόγος αυτή, έλεγε, της φάνηκε παράξενο και ήθελα να με αποτρέψει, ας πούμε, για να λέει, και μου λέει, κι άμα σου φύγει το τέλος, τι θα γίνει? Αυτή μου έδωσε την πρώτη. Στην αρχή δεν το πίστευα και τώρα, μέχρι τώρα φοβάμαι, όταν δεν μπορώ πια να ζω, δεν έχω έμπνευση και λέω, μήπως μου φύγε τώρα, αλλά ξανάρχεται πάλι. Επανέρχεται. Είναι όμως μια υπάρχει αυτός ο φόβος και πολλοί καλλιτέχνες, ας πούμε, όταν είναι νέοι, κάνουν κάτι και μετά δεν κάνουν, γίνονται και χειρότεροι, ας πούμε. Είναι περίεργο πράγμα. Η έμπνευση, ας πούμε, η έμπνευση είναι όχι το ταλέντο, ας πούμε. Άμα δεν έχεις έμπνευση, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ή επαναλαμβάνεσαι, ας πούμε, κάνεις και άσχημα έργα. Και κάνουμε και άσχημα έργα. Υπάρχουν έργα καλά και κακά, ας πούμε. Όλοι καλλιτέχνες. Υπάρχουν έργα που πετάξατε, δηλαδή? Πέταγα και τώρα πετάω λιγότερο γιατί έχω μάθει, ας πούμε, να μην κάνω λάθη, πολλά λάθη. Αλλά πάντα κάτι γίνεται και λανθάνεις. Όταν μπαίνετε σε ένα σπίτι και βλέπετε ότι
έχει πίνακες σας. Ή όταν πηγαίνετε κάπου και σας λένε ότι σπίτι τους έχουν έργα σας και σας νιώθουν κοντά τους, εσείς πώς το εισπράτετε? Εγώ πάω για σπίτι και έχω εδώ και έργα μας μου και πολλές φορές λέω ανά ένας Φασιάνος, να μην το έχω κάνει εγώ, γιατί μετά ξεχνιέσαι και όχι μόνο σε σπίτια, έχω δει και σε άλλες χώρες, σε γκαλερία σου. Πήγα στην Ελβετία σε έναν δρόμο και βλέπω ένα έργο μου στη βιτρίνα. Α, και λέω πάλι ένας Φασιανός, ας πούμε. Και λέω πώς το έκανε, γιατί δεν το κάνεις εκείνη τη στιγμή και έχουν περάσει χρόνια. Δεν μπορεί να το ξανακάνεις και σου φαίνεται παράξενο. Δεν ξέρεις πώς έχει γίνει. Γίνεται αχυροποίητο πια το έργο. Όπως λέγανε και οι Βυζαντινοί, ας πούμε. Ήταν τόσο σπουδαίο. Πρέπει το έργο να φαίνεται ότι δεν έχει γίνει από χέρια ανθρώπου. Τότε είναι πολύ καλό έργο. Να μην ξέρεις πώς έχει γίνει. Και μετά σου προξενεί τα συναισθήματα του έργου. Σας πειράζει που οι συγκυρίες, η ζωή, το ταλέντο σας έφεραν έτσι τα πράγματα ώστε να γίνεται μαζικός? Δηλαδή, πάρα πολλά σπίτια έχουν Φασιανό. Πάρα πολλοί κόσμος έχει αγοράσει Φασιανό. Ναι, παίζουν ένα ρόλο τα έργα, γιατί ναι, ακόμα κι άλλοι μπορεί να τα έχουν πάρει για άλλο λόγο, για επένδυση, ας πούμε. Αυτό που θα το δει τα παιδιά μπορεί να μην τα έχει επένδυση και να αισθανθεί κάτι, να είναι πραγματικά ευαίσθητο και να τα θέλει τώρα για άλλο λόγο, ας πούμε. Το μαζικός σας φόβησε ποτέ? Μαζικός? Ναι, να μην γίνεται μαζικός. Τι μαζικός, να παίρνουν μαζικά έργα? Να υπάρχει, σπάνια, να υπάρχουν σε πολλά σπίτια έργα σας. Παίρνουν επί χρόνια. Οι μερικοί είναι εραστές της τέχνης, τα αγαπάνε και έτσι παίρνουν κατά διαστήματα, ας πούμε, ήδη. Και προτιμώ αυτούς, ας πούμε, είναι εραστές παρά τους άλλους που τα παίρνουν για άλλο λόγο, ας πούμε. Εκτός από το... Αλλά μπορεί και αυτοί να είναι εραστές και μετά να πεθάνουν και τα παιδιά τους να τα πουλάνε πάλι. Δεν ξέρεις τι γίνεται με το έργο. Εκτός από το Τσαρούχη, το Θεόφιλο, το Διαμαντόπουλο, το Μόραλι, ποιους άλλους καλλιτέχνες εκτιμάτε? Έλληνες. Ναι. Αρκετοί δεν είναι αυτοί. Νομίζω ότι ήταν χιλιάδες καλλιτέχνες. Κάθε 100 χρόνια παρουσιάζεται ένας, δύο καλλιτέχνες. Από το Τσαρούχη που ήταν δάσκαλος σας, τι θυμάστε? Τι εκτιμάω? Όταν πρώτα είδα ένα έργο του Τσαρούχη σε ένα κορνιζάδικο, ας πούμε, λέω. Γιατί πρώτα πήγαινα να δω ζωγραφική, πήγαινα σε εκθέσεις που έκανε ο Παρνασσός και τέτοια, αλλά δεν μ' αρέσαν πολύ γιατί παριστάναν τη φύση τα έργα. Και τότε το Τσαρούχη λέω: α, αυτό είναι ζωγραφική. Δηλαδή είναι ο τρόπος που κάνει κάποιος, όχι το τι παριστάνει, ο τρόπος που κινεί το πινέλο, που πλάθει ας πούμε ένα σώμα κτλ. Αυτά μας αρέσουν. Από το Τσαρούχη τι θυμάστε ως άνθρωπο? Θυμάμαι την ελευθερία που είχε και δεν τον νοιάζει να είναι καθώς πρέπει, ας πούμε. Σε όλα τα και στη ζωή του και στη ζωγραφική επάνω. Σας είναι εύκολο να θυμηθείτε πόσα έργα περίπου έχετε ζωγραφίσει μέχρι σήμερα? Κάπου διάβασα ότι είναι γύρω στα 4.000. Δεν ξέρω, είναι και 1.000 ή 2.000, δεν τα έχω μετρήσει ακόμα. Mm-hmm. Αλλά τι σημασία έχει πόσα έχεις κάνει? Έχετε αποκηρύξει ποτέ κάποιο έργο σας? Δεν μ' αρέσει και να πω δημόσια το αποκηρύσω, ας πούμε. Και γιατί μέσα να το σας, πω αυτό? Μέσα σας. Δεν έχει σημασία αυτό. Το καταλαβαίνουν και άλλοι άνθρωποι ότι αν ένα έργο δεν είναι καλό. Mm-hmm. Και γιατί λένε αυτό είναι καλύτερο και τα άλλο χειρότερο? Πρέπει να τα αποκηρύξω όλα τα άλλα. Δείχνει τον τρόπο και την προσπάθεια που κάνει για να φτάσει κάπου. Το έχετε κάνει όμως, έστω και εσωτερικά, μόνο σας. Όταν ζωγραφίζω ένα έργο και λέω, κάνω ένα πολύ ωραίο, λέω από αύριο θα κάνω μόνο καλά. Και λοιπόν, από αύριο κάνω άσχημα μετά. Ποτέ δεν βρίσκω τον τρόπο να κάνω ωραία πράγματα. Είναι ξαφνικά. Γι' αυτό το έργο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να επαναλάβεις το προηγούμενο. Πολλές και ακόμα και να το αντιγράψεις δεν γίνεται το ίδιο, ας πούμε. Είναι η στιγμή αυτή και είναι μυστήρια η στιγμή. Η έμπνευση, ας πούμε, μπορεί να είναι θεϊκή. Δεν μπορώ να σου πω ότι θα κάνω ένα αύριο ένα καλό έργο ή κακό. Και εγώ τρέμω όταν αρχίζω και ζωγραφίζω. Και όταν βλέπω ότι δεν είναι ωραίο, σταματάω μετά. Κάθομαι ακίνητος, ας πούμε, δεν κάνω τίποτα. Αλλά και το μην κάνεις τίποτα πάλι μελέτη, δεν είναι και αυτό. Τι κάνει την τέχνη διαχρονική? Διαχρονική δηλαδή με μια έννοια ότι ενώ το έχει κάνει πριν 500 χρόνια ισχύει και σήμερα. Ακριβώς. Γιατί το καλλιτέχνη δεν ενδιαφέρει, δεν υπάρχει ο χρόνος στο έργο, ας πούμε. Και όταν δεις και ένα έργο μπορεί να πεις ότι είναι, ξέρω εγώ, από τις Σαντορίνες και τα λοιπά, αλλά το βλέπεις σαν να είναι σήμερα. Δεν είναι παραστατικό το έργο να παραστήσει μια εποχή. Άσχετα αν και αν παριστάνει ας πούμε, την εποχή του, ας πούμε. Βλέπεις ότι είναι ο τρόπος που κινείται. Δηλαδή, πολλοί ζωγράφοι λες είναι μεγάλο ζωγράφος, γιατί κινεί τον τρόπο με έναν δικό του τρόπο
Ο τρόπος ο δικός του είναι. Και αυτό δίνει τη διαχρονικότητα. Όταν έχεις έναν τρόπο ο οποίος δεν εκφράζει μόνο τα ρούχα της εποχής, μπορεί να φοράνε χιτώνες στην αρχαιότητα και να έχει έργα με χιτώνες, αλλά ο τρόπος της ζωγραφής να είναι σύγχρονο, όπως είναι και σύγχρονη και σημερινή. Και αυτό είναι τη διαχρονικότητα. Γιατί έχει έναν τρόπο που δεν μένει σε ένα τόπο και σε ένα χρόνο, ας πούμε. Είναι για όλους τους χρόνους. Όταν βλέπεις ένα έργο του Γκρέκο, του Θεοτοκόπουλου, ας πούμε, δεν λες ότι το έκανε γίνει την εποχή, σαν να έχει γίνει και τώρα. Γιατί τον φαντάζεσαι το πινέλο του, πώς κινεί το πινέλο, πώς εκφράζει τα πράγματα. Τα εκφράζει ένα σύμβολο, όπως και μια μουσική είναι διαχρονική πάλι. Η διαχρονικότητα είναι ζητούμενο στην τέχνη. Αν είναι ζητούμενο, όχι, γίνεται από μόνο του. Είναι θεϊκό πράγμα. Δεν ξέρεις και πώς γίνεται, ας πούμε. Το έχουν αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες, ας πούμε, να κάνουν διαχρονικά έργα. Και όχι μόνο στο γραφείο, και στη μουσική. Και στη μουσική φαίνεται, ας πούμε. Γιατί μας άρεσε ο Μπετόβεν και σήμερα, ας πούμε, παρόλο που έχει γίνει πριν από χρόνια. Ή ο Μόζαρτ. Εκφράζει μια πραγματικότητα και οι πραγματικότητες πάντα επανέρχονται, άσχετα αν επανέρχονται με άλλη μορφή, ας πούμε. Κύριε Σταθόπουλε, πόσα χρόνια γνωρίζεστε με τον Αλέκο Φασιανό? Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Τώρα πόσα ακριβώς δεν έχει σημασία. Γιατί αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, δεν μας συμφέρει και πολύ. Γιατί πάμε πολλά χρόνια πίσω. Βέβαια, εγώ τον ήξερα έτσι κι αλλιώς, γιατί ο Αλέκος είχε πορεία από πολύ μικρός, από τη σχολή, όταν τέλειωσε τη σχολή, είχε πορεία θεαματική, μπορώ να πω, στη ζωγραφική και στην καριέρα του. Και ήταν φυσικό να τον ξέρω, ας πούμε, από σπουδαστής. Δηλαδή, από το 70, για να μην σου πω, από το 65. Τι θα λέγατε έτσι ως τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Φασιανού, ως άνθρωπος? Ο Φασιανός ως άνθρωπος είναι ένα σχολείο. Γι' αυτό τον λένε και δάσκαλο, και οι φίλοι του τον λένε δάσκαλο. Με τον τρόπο της ζωής του διδάσκει. Είναι, να μην μπούμε στα τετριμένα, ο σεμνός καλλιτέχνης κτλ. Έχει μια σοφία στη ζωή του. Αντιμετωπίζει όλα τα πράγματα με μια σοφία. Αρκεί να έχεις τη δυνατότητα να τον παρακολουθήσεις και να κατανοήσεις τον τρόπο της ζωής του. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν και πολλοί να έχουν και αντίθετη γνώμη. Αλλά λίγο μυαλό χρειάζεται να καταλάβεις ότι έχει η ζωή του μια σοφία. Και το εννοώ, ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά με λίγα λόγια είναι ένας πυρκισμένος άνθρωπος. Με μεγάλο ταλέντο, με μεγάλη προσωπικότητα και στην παρουσία του και στη ζωή του και στην τέχνη του. Η τέχνη του ξεχωρίζει. Αν δεις τα έργα του μέσα σε 100 ζωγράφους, ξεχωρίζουν. Δεν μιμήθηκε ποτέ κανέναν. Δεν μιμήθηκε. Πήγε στην Ευρώπη, επέβαλε τη ζωγραφική του. Επέβαλε το δικό του σχέδιο, τη δική του τέχνη. Η οποία βέβαια έχει καταβολές από τον τόπο μας. Από την αρχαία ζωγραφική, από την λαϊκή ζωγραφική. Έχει βιώματα αληθινά. Και με αυτό το φορτίο, ας πούμε, και με αυτή τη γνώση και πολλά άλλα πράγματα, γιατί έχει και μια παιδεία μεγάλη ο Αλέκος, που κανείς άλλος ζωγράφος δυστυχώς δεν έχει την παιδεία που έχει ο Φασιανός. Δεν είναι κολακευτικά λόγια, αυτά τα διαπιστώνουμε κάθε μέρα. Αν θέλουμε να μάθουμε κάτι, ρωτάμε τον Φασιανό. Ακόμα και μια λέξη πώς γράφεται και μια ερμηνεία μιας λέξης, ρωτάμε τον Φασιανό. Όχι εγώ μόνο, και όλη η παρέα. Με λίγα λόγια είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και σπουδαίος καλλιτέχνης. Και γι' αυτό μπόρεσε και υπάρχει και εκτός συνόρων. Με σημαντική παρουσία. Όχι έτσι απλώς έκανα μια έκθεση στο Παρίσι, έκανα μια έκθεση στη Γερμανία κτλ. Τι μάθατε από τον Αλέκο Φασιανό? Όταν λέμε είναι σχολείο, μαθαίνεις κάθε μέρα πράγματα. Κάτι έτσι συγκεκριμένο που σας έμεινε έτσι πιο πολύ? Συγκεκριμένα, μπορώ να σου πω το πιο απλό. Να είμαστε πολύ σεμνοί και προσεκτικοί στη ζωή μας και στην τέχνη. Να μην κομπάζουμε. Δεν είμαστε τίποτε. Ο χρόνος θα αποδείξει πολλά πράγματα. Σας στενοχωρεί η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Έχω ζήσει και χειρότερες, σου λέω, την κατάσταση. Και σκοτωμούς και εκτελέσεις, ας πούμε. Και πίνες, και δεν είναι σαν εκείνη την
σε εκείνη την εποχή. Εμείς που έχουμε ζήσει και το παρελθόν, μπορούμε να ζήσουμε όλες τις καταστάσεις. Τώρα μας φαίνεται παράξενο για τους νεότερους, οι οποίοι ζούσαν πολύ καλά, ας πούμε. Ξαφνικά έρχονται σε μια δυσκολία. Πρέπει να ελαττώσουν τις αγορές, να ζουν με λιγότερα χρήματα, να κάνουν λιγότερα πράγματα. Αλλά το λίγο δεν είναι με το τόσο λίγο που, ήταν, που έχουμε ζήσει, εμείς ήταν ακόμα λιγότερο. Βέβαια, υπήρχε τότε και ο φόβος, ας πούμε. Ο φόβος του να σε σκοτώσουν, ας πούμε, ή να πεθάνεις. Γιατί πολλοί πεθαίνανε από την πείνα, δεν είχαν να φάνε, ας πούμε. Αυτό δεν ήταν χειρότερο, να υπάρχει και ο φόβος? Όχι, ναι, χειρότερο ήταν, υπήρχε ο φόβος. Τώρα υπάρχει ο φόβος της καλής ζωής, ας πούμε, που δεν έχουμε την καλή ζωή, που δεν έχουμε τα. Σαν να μας αφήρεσαν τα προνόμια που είχαμε, ας πούμε, κάπως έτσι. Αλλά πιστεύω σιγά-σιγά ότι να επανέλθουμε και θα επανέλθουμε με τάξη, ας πούμε, θα βάλουμε και εμείς τάξη. Γιατί μην νομίζετε ήταν καλά πριν, οι τράπεζες δίνανε δάνεια και πέρανε ορτοδάνεια. Και δεν είχαν τα πληρώσει, λένε αφού μας τα δίνουν, δεν χρειάζεται να τα ξαναδώσουμε. Πάλι κάπως έτσι σκεφτόταν. Παίρνουν όλο δάνεια για να ζήσουν καλύτερα. Ενώ αυτός που δεν είχε πρέπει να μην πάρει τα δάνεια και σε δύσκολη θέση, ας πούμε. Να προσπαθήσει με τα δικά του μέσα, να ζήσει με λιγότερα μέσα. Εγώ έτσι έκανα. Κύριε Φασιανέ, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί στο σπίτι του Αλέκου Φασιανού για ένα πολύ ενδιαφέρον τετατέτ. Είμαστε στο σπίτι του κύριου Φασιανού, του Παπάγου, στην Αθήνα, στο σαλόνι του και βλέπουμε διάφορα έργα. Αυτό, κύριε Φασιανέ? Είναι έργο του 1974 και το εμπνεύστηκα από την επιστροφή του Καραμανλή τότε. Γι' αυτό έβλεπα τις εφημερίδες αυτές, τις οποίες έκανα σαν μια πραγματική, ας πούμε. Θυμίζει αυτό με ένα περιστέρι, έρχεται για την αποκατάσταση δημοκρατίας και τέτοια. Ήταν θαυμαστής σας ο Καραμανλής. Του άρεσαν. Το γνώριζα. Αυτό το μεγάλο, το κόκκινο. Αυτό είναι μια υπασία, ας πούμε, με φλεγόμενα άλογα. Το έχω εμπνευστεί από τον προφήτη Ηλία που ανυρπάγησε φλεγόμενο άρμα, ας πούμε. Μου λέγανε, πού έχεις δει τα κόκκινα άλογα και τα λοιπά. Μου λέγανε τέτοια, τότε δεν είχαν συνηθίσει οι άνθρωποι. Και λέω, προφήτης Ηλίας, δεν είναι μια κόκκινη εικόνα, κόκκινος αυτός, κόκκινα τα άλογα. Και εμπνεύστηκα από αυτό. Ποιανόν έργα έχετε εδώ, εκτός από τα δικά σας? Έχω του Τσαρούχη αυτά. Του Τσαρούχη, του δάσκαλου σας, ε. Έχω του Γκίκα εκεί πέρα. Και μ' αρέσουν πολύ και αυτά που κάνετε, ναι, έτσι. Κατασκευές. Οι κατασκευές. Μ' αρέσει να κάνω φωτιστικά. Ναι. Είναι πολύ. Αυτό είναι ένας δράκος ο οποίος ελύσεται, ας πούμε. Αυτό. Ναι. Και αυτό είναι ένα λουλούδι, σ' άλλο τόσο, ας πούμε. Άμα ανάβει είναι πιο καλό γιατί φαίνονται από τις τρύπες τα φώτα εδώ μέσα. Ναι. Αυτή εδώ στη φωτογραφία. Είναι η Βικτόρια, η κόρη μου. Πόσο είναι τώρα? Τώρα είναι 20 ετών, σπουδάζει. Έχει κληρονομήσει από εσάς? Δεν κληρονομείται, δυστυχώς. Άμα ήταν έτσι, θα φτιάχναμε συνέχεια ζωγράφους. Τίποτα δεν κληρονομείται. Με τι ασχολείται? Ξέρει από τέχνη και τα λοιπά, ναι. Όλα αυτά έχει μορφωθεί, ας πούμε. Τι σπουδάζει? Οικονομικά θέλει. Οικονομικά. Και αυτό το φωτιστικό. Ναι. Πολύ ωραίο. Ζείτε μέσα στην τέχνη σας, είστε περικυκλωμένος από την τέχνη σας. Κάνει και χριστουγεννιάτικο δέντρο, βλέπεις. Ναι, που το είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης. Είμαστε με τον μεγάλο Έλληνα ζωγράφο απόψε στο τετατέτ. Κύριε Φασιανέ, η γενιά της κατοχής. Η Μελίνα, ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης. Και εγώ ήμουν στην κατοχή. Εσείς, ήμουν 10 ετών όταν τελείωσε η κατοχή. Έχω ζήσει όλα τα. Γιατί δόξασαν την Ελλάδα? Ορίστε. Γιατί δόξασαν την Ελλάδα όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τη γενιά της κατοχής? Τι ήταν αυτό το μαγικό? Ξεκίνησαν από το τίποτα και σιγά προσθέσαν. Θέλανε να φτιάξουν την Ελλάδα. Ενώ τώρα αφαιρέθησαν. Δεν είχαμε το τίποτα. Είχαμε πάρα πολλά αγαθά τα οποία αφαιρέθησαν. Και τώρα λένε πώς να φτιάξουμε τα αγαθά μας. Δεν μπορεί να φτιάξουμε την Ελλάδα. Τότε η Ελλάδα δεν υπήρχε. Ήταν, θυμάμαι άνθρωποι με κομμένα πόδια, με πατερίτσες και δεν είχαμε ρούχα. Φοράγανε τις χλένες από το στρατό. Ούτε ρούχα είχαμε και μάλιστα αντί για κυπελάκια πήραμε τις κονσέρβες, δηλαδή και πήραμε σε ένα φαρνατζί. Το κόλλαγε με καλάι, ας πούμε, το χερούλι και πήραμε νερό από εκεί. Πολύ λίγα πράγματα. Μία πρόκα έβρισκα στον δρόμο και τη μάζευες. Είχες ανάγκη από πρόκα, ας πούμε, από να καρφώσεις κάτι, ας πούμε. Είχαν αξία τα πράγματα. Τώρα δεν έχουν αξία, τα πετάμε. Δεν είναι. Πόσα πλαστικά πετάμε στα σκουπίδια, φαγητά, πράγματα, ας πούμε. Τώρα είχαμε πολλά αγαθά τα οποία μας αφαιρέθησαν. Ενώ στην κατοχή και πριν από την κατοχή, άνθρωποι ζούσαν πολύ απλά, ας πούμε. Δεν είχαμε, σου λέω,
Μέναμε στο σπίτι και δεν είχαμε καλοριφέρ, είχαμε μια σόμπα σε ένα μαγκάλι, ας πούμε. Το μαγκάλι, ξέρεις, με πυρήνα. Ναι, ακριβώς. Αλλά το συμπέρασμα ποιο είναι, ότι η φτώχεια και η κακουχία μπορούν να παράξουν πολιτισμό. Δεν θεωρείται το φτώχεια αυτό. Ήτανε, ναι. Τα αγαθά που είχαν όλοι ήταν αυτά. Δεν είχαν γίνει εφευρέσεις να έχεις πολλά, να σου παρέχουν. Και τότε δεν πλήρωνες πολλά λεφτά. Μπορούσες να ζεις με το τίποτα. Γιατί δεν είχες ηλεκτρικό, ας πούμε. Είχαμε λάμπες πετρελαίου, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά... Και δεν είχαμε θέμα να πληρώνεις πετρέλαιο, να πληρώνεις το ηλεκτρικό. Μια βρύση είχαμε στο σπίτι, στο νεροχύτη, ας πούμε, στην κουζίνα. Δεν είχες μπάνια, γιατί χάλαγες πολύ για πράγματα. Τώρα μπορούμε να ζήσουμε έτσι, δεν μπορούν, γιατί έχουν συνηθίσει στην ευμάρεια οι άνθρωποι. Η ευμάρεια δεν παράγει πολιτισμό, όπως η φτώχεια και η κακουχία. Δεν νομίζω να παράγει πολιτισμό, γιατί και οι αρχαίλες που έγραφε ο Δημοσθένης τους λόγους και λέει μυρίζουν όζουν λιχνίας. Είχαν λιχνάρι, με λιχνάρι. Αυτά τα ούτε ηλεκτρισμό είχαν. Πώς δημιουργήθηκε τέτοιο πολιτισμό με λιχνάρια, χωρίς να έχουν ευμάρεια, ας πούμε. Η ευμάρεια ήταν γιατί ζούσαν καλά ήδη, με λίγα πράγματα. Μπορεί να ζήσει και με λίγα πράγματα. Δεν χρειάζονται τα πολλά. Τα πολλά τα πληρώνεις. Έχεις παροχές τώρα. Αλλά πρέπει να τις πληρώνεις τις παροχές. Να χαλάς ρεύμα, να έχεις τηλέφωνο, τα κινητά. Δεις πόσα λεφτά χαλάς τα κινητά. Μιλάνε ώρες στον δρόμο, στα αυτοκίνητα παντού. Έτσι με το δεξί χέρι στο αυτί είναι όλοι, ας πούμε. Όταν είδα πρώτη φορά στο Παρίσι να έχουν κινητό, και λέω ναι, τρελό, θα τους παραμιλάει. Και μίλαγε μόνος, δεν τους παραμιλούσε, ας πούμε. Και τώρα νομίζω ότι παραμιλάνε στον δρόμο. Έχουν ακουστικό στο αυτί. Εσείς δεν χρησιμοποιείτε την τεχνολογία, το κινητά. Τη χρησιμοποιώ και εμάς τη χρησιμοποιούσα και πριν που είμαστε μικροί και παίζαμε τα ντενεκάκια. Και λέω να έχει γίνει τηλέφωνο, αλλά δεν το χρησιμοποιώ για να πω τυποτένια πράγματα, όταν είναι για ανάγκη. Είναι ωραία τα πράγματα του πολιτισμού, οι εφευρές, αλλά να τα χρησιμοποιήσεις όμως με μέτρο. Εκεί που έχεις ανάγκη, όχι όταν δεν έχεις ανάγκη. Mm. Να παίρνεις τηλέφωνα και να τηλεφωνάς και να λες τον πόνο σου ή τίποτε άλλο. Η σημερινή κρίση στην Ελλάδα μπορεί να ευνοήσει την τέχνη. Γίνονται πράγματα δηλαδή στην τέχνη. Από ό,τι ξέρω ότι με την τέχνη αισθάνεσαι ένα φόβο. Τώρα φόβο. Να μην έχεις να πληρώσεις, ας πούμε, το τάμινο αυτό και δεν δημιουργείς τέχνη, ας πούμε. Ενώ παλιά, άμα έχεις ανέχεια και δεν σε κυνηγάνε, είναι καλά, μόνος να τα βγάζεις πέρα. Άμα όμως έχεις και ανέχεια και σε κυνηγάνε, κάποιος αισθάνεσαι να φέρεις ότι κάποιος σε κυνηγάει, ας πούμε. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Mm-hmm. Να σου κάνει κακό κάποιος σε κυνηγάει. Ή το κράτος ή κάποιος άλλος, ας πούμε. Τι σας στενοχωρεί σήμερα στην Ελλάδα? Με στενοχωρούν πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε. Τα γράφτη που κάνουν απάνω και λερώνουν τα σπίτια όλα. Λες, περνάει ένας με ένα σπίτι και κάνει μια γραμμή, γράφει κάτι, ας πούμε. Και δεν ξέρεις το λόγο γιατί το γράφει. Και τα αγάλματα έχουν μουτζουρώσει και αγάλματα που είναι στους δρόμους. Και το Πολυτεχνείο έχουν χαλάσει, έχουν σπάσει και το ξαναφτιάχνουν. Και τα συλλετήρια που γίνονται, ας πούμε, και σπάνε τα μάρμαρα παντού, όλα που έχουν φτιάξει με ευπρέπεια οι άνθρωποι τα νεοκλασικά σπίτια και οτιδήποτε άλλο. Και τα αρχιτέκτονα δεν έχουν φτιάξει τα σπίτια, γιατί τα χαλάνε, ας πούμε. Η ασυδοσία με στενοχωρεί πολύ πολύ. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχει τάξη, ας πούμε. Ή κάποιος, άμα κάνει μια παρατήρηση σε κάποιον, σε βρίζει κιόλα. Ήμουν στην Κεσαριανή, λεωφόρο Κεσαριανή, και εκεί παρκάνουν και διπλά παρκάνουν και γίνεται μονόδρομος και δεν τα μαζεύει κανείς. Και ήταν να σπίτι και σχολείο οδηγών εκεί και τα αφήνει δίπλα. Και δίπλα σε ένα αργέλι, τα αφήνει εκεί. Αφήνει και σχολείο οδηγών, και με έβρισε αυτό, ας πούμε. Δηλαδή κανείς δεν τηρεί κάτι το σωστό. Και μπορεί να και τον πελάσει, να κάνει παρατήρηση σε κάποιον που παρανομία, μη και να σε σκοτώσει κιόλα, α πούμε. Η έλλειψη πολιτισμού φταίει για την κατάσταση. Αυτό είναι η έλλειψη πολιτισμού. Να ενοχλεί του άλλου και να κάνει ό,τι θέλει εσύ. Φταίει για τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα, πιστεύετε, αυτή η έλλειψη πολιτισμού. Βέβαια, φταίει η έλλειψη πολιτισμού. Μπορεί να βρει κάποιον, πρέπει να μην βρει, να στέλνει τον συνάνθρωπό σου ότι είναι και αυτό μια οντότητα. Η ευγένεια. Αυτή πρέπει να μαθαίνει πρώτα ευγένεια. Πώς να συμπεριφοράς, να έχει και μάθει συμπεριφορά στα σχολεία, δεν μαθαίνουν. Μάλλον σε μαθαίνουν εδώ πρέπει να είσαι κομπιναδόρος. Και ένας κομπιναδόρος πετυχαίνει, είναι έξυπνος αυτός, πέτυχε, ας πούμε. Και δεν συνελήφθη μετά, πέτυχε και απέκτησε δύναμη και πλούτη. Τι σας εμπνέει σήμερα? Όλα και σήμερα και στο παρελθόν. Με εμπνέουν όλα αυτά που βλέπω. Και άμα δεν βγω έξω να εμπνευστώ, δεν μπορώ να υπάρξω, ας πούμε. Πηγαίνω στην οδό Αθηνάς, ας πούμε, στα μαγαζιά και όλα αυτά. Με εμπνέουν όλοι αυτοί οι έμποροι, μια κίνηση που κάνει κάποιο. Και νομίζω ότι στην εποχή μας έχει πιο πολλές εμπνεύσεις από το παρελθόν. Ας πούμε, στο παρελθόν δεν υπήρχαν περιοδικά να ξεφυλίζεις και να βλέπεις μέσα διάφορες τάσεις και ανθρώπους να κάθουν να τρώνε σε ταβέρνες. Εγώ εμπνέομαι από εκεί πολλές φορές, από τα περιοδικά που ανοίγω. Δεν έχω ανάγκη και να κοιτάξω έξω. Ας πούμε, παλιότερα για να ζωγραφείς ένα περιστέρι,
να βρεις ένα ψόφι, ένα νεκρό πες, να το πάρεις και να το βλέπεις. Το πράγμα και σε περιοδικά μέσα φωτογραφία. Και με μια φωτογραφία μπορεί να φωτογραφείς και να μνηθείς τη φωτογραφία μετά. Δηλαδή μαθαίνεις. Ένα ανοιχτό σχολείο είναι. Δεν χρειάζεται να πας και στη σχολή καλών τεχνών. Μπορεί να μάθεις από τα ξεπλέοντας τα περιοδικά, ας πούμε. Έχω πολλές φορές πνεύμα και τα περιοδικά. Έχουμε πολλές τα τηλεόραση που βλέπεις, ας πούμε. Βλέπετε χορεύουν, τηλεόραση. Ορίστε. Βλέπετε τηλεόραση σήμερα. Πολύ βλέπω. Βλέπω παράξενα πράγματα. Όπως. Ντοκιμαντέρ, ας πούμε. Μ' άρεσαν πάρα πολύ ντοκιμαντέρ γιατί ανακάλυψα τη ζωή των ζώων, ας πούμε, δεν την ξέραμε. Και όχι μόνο εγώ και άλλοι άνθρωποι. Γιατί μπορεί να τα ξέρει. Στο βυθό της θάλασσας ή στο ύπαιθρο πως είναι, ας πούμε. Και πολλοί που με φακούς, μεγεθυντικούς, παίρνουν και τα έντομα, ας πούμε, τα οποία κάνουν διάφορες δουλειές, που συμπεριφορά των έντομα, γνωρίζεις τον κόσμο πιο καλά. Γίνεσαι φιλοσοφής μετά και μπνέεσαι, ας πούμε. Ειδήσεις βλέπετε στην τηλεόραση και ενημερωτικές εκπομπές. Ναι, και ειδήσεις πολλές φορές, αλλά δεν με ενδιαφέρουν σε ειδήσεις. Τα βλέπεις από ανία, ας πούμε, πολλές φορές. Κοιτάς και από ανία, δεν έχεις την ακά. Ή ξυπνάω τη νύχτα και για να ξανακοιμηθώ, ανοίγω την τηλεόραση. Σαν φάρμακο, ας πούμε, να ξανακοιμηθώ. Φαίνεται σε ζαλίζει, ας πούμε. Η Μελίνα Μερκούρη έλεγε ότι η περιουσία μου είναι οι άνθρωποι που γνώρισα. Ισχύει και για εσάς αυτό το πράγμα? Είναι και αυτό, δεν είναι μόνο αυτό να γνωρίσεις ανθρώπους, γιατί δεν ήταν ζωγράφος η Μελίνα Μερκούρη, έκανε άλλο επαγγελματικός. Ναι, δεν μιλάμε μόνο για τη ζωγραφική σήμερα. Από εσάς λέω ότι. Τη έλεγε ότι τις αρκούσαν οι άνθρωποι που γνώρισε. Ήταν περιουσία. Εμένα μ' αρκούν, δεν μ' αρκούν. Θέλω πολλά πράγματα να δω. Θέλω να βλέπω τοπία για να εμπνέω, ας πούμε, τους ανθρώπους να κάνουν δουλειές. Περιουσία σας όμως τι. Δεν μπορώ να πω ότι δύο πράγματα είναι η περιουσία μου. Λέω άλλα πράγματα εγώ. Ότι πολλά πράγματα σε κάνουν πλούσιο, ας πούμε. Δηλαδή, περιουσία θα πει να είσαι πλούσιο. Ναι. Να βλέπω, ας πούμε, τις ζωγραφίες του Φιδωτά, βυζαντινή ζωγραφική, να δω τα μουσεία, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι άπειρα πράγματα, ας πούμε. Θέλω να τα γνωρίσω όλα. Αυτά είναι που γίνεσαι πιο πλούσιος. Ταξίδια που κάνεις στις χώρες, βλέπεις πώς χτίζανε την αρχιτεκτονική, ας πούμε, πώς το χορό, πώς χορεύουνε, να ακούς μουσικές πώς ήταν, όλα αυτά είναι περιουσίες. Το ότι ο Οδυσσέας Ελίτης έγραψε για σας τα ανοιχτά χαρτιά. Ναι, και ποιήση διαβάζω. Έχω διαβάσει και ποιήση τρομερά, ξέρω πολύ καλά. Ναι, το ξέρω. Αλλά ότι ένας Ελίτης έγραψε για εσάς. Και μέσα έγραψε ανύπτωτε, γιατί ήταν πολύ πιο νέος, όχι τώρα, ας πούμε. Ναι. Είχε προείδη, του άρεσε πολύ αυτό που έκανε η ζωγραφική μου και γι' αυτό έγραψε. Δεν σας συγκίνησε αυτό? Ναι, με συγκίνει. Βεβαίως με συγκίνει. Δεν είπα ότι δεν με συγκίνει. Λέω για τη Μελίνα Μερκούρη που είπε η περιουσία ήταν μόνο οι άνθρωποι που γνώρισαν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό για μένα. Είναι άπειρα πράγματα που βλέπεις και. Γιατί πλουτίζει και για το σκοπό που κάνω, για τη ζωγραφική, ας πούμε. Και επίση πάρα πολύ, γιατί γράφω και εγώ, ας πούμε, ξέρω να γράφω, ας πούμε. Αλλά και η γραφή προέρχεται από τις λέξεις που μιλάνε οι άλλοι, τις προσλαμβάνει. Ο Σολωμός που έφυγε 9 ετών από τη Ζάκυνθο, ναι, πήγε στην Ιταλία και έμαθε και γλώσσες αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά και αγγλικά, ας πούμε. Δεν ήξερε καλά ελληνικά. Όταν γύρισε πάλι 19 ετών στην Ζάκυνθο, δεν ήξερε ελληνικά και μάθαινε από τους ανθρώπους που μιλάγανε. Και είναι ο μεγαλύτερος ποιητής, ας πούμε. Και άμα δηλαδή τα χειρόγραφα δεν έχει λάθη, τα γράφει όλα με γιώτα όπως ο Τούρθι, ας πούμε. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά ήξερε τη γλώσσα πολύ καλά. Και έγραφε με αυτή τη γλώσσα την καθημερινή που μιλάγανε. Έχει μάλιστα και ένα φανταστικό διάλογο με ένα σοφολογιώτητο που λέει το κυρίο, πρέπει να το λέμε κυρίων κτλ. Και λέει, μα πώς λέει, πρέπει να στη γλώσσα που μιλάμε να γράφουμε. Και λέει, όταν ο Όμηρος απήγγειλε τα πείματα σε αυτή τη γλώσσα την παλιά, κλαίγανε οι άνθρωποι, τη γνώριζαν πολύ καλά. Ήταν η γλώσσα του, α πούμε. Τώρα δεν μπορεί να μιλά σαν τον Όμηρο, α πούμε. Είναι στη γλώσσα του λαού. Αληθεύει ότι έχετε μία ιδιαίτερη σχέση με την Κύπρο? Υπάρχει... Ναι, έχω ιδιαίτερη, έχω έρθει πολύ παλιά. Ναι, αλλά υπάρχει και μία θεία σας. Το 1974. Όταν δεν είχαν γίνει ακόμη παραλίες, είχα γνωρίσει το σκοτεινό, το ζωγράφο τότε. Ναι. Και είμαι στην Αγία Ανάπαυση στην Αμφιά, δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Mm-hmm. Τα ψαροχώρη τότε. Ναι, σαν ψαροχώρη. Μου άρεσε, ας πούμε. Και από την αρχαιότητα είχα θέλει να γνωρίσω την Κύπρο γιατί ήταν η Αφροδίτη που γεννήθηκε, ας πούμε, στην Πάφο. Σου θυμίζει πάντως ένα αρχαίο νησί ότι συνέβησαν πράγματα χωρίς να έχουν συμβεί. Γιατί ο μύθος που δεν είναι πραγματικός γίνεται πραγματικός μετά. Γιατί τον πλάθεις μέσα στο μυαλό σας. Όλα στο μυαλό μας δεν μένουνε. Δεν βλέπεις πάντα αυτό που βλέπεις. Δεν είσαι να βλέπεις οι παραστάσεις που έχεις. Και οι μύθοι και οι αρχαίοι μύθοι αυτοί τους έχω σαν πραγματικούς εγώ. Σαν να υπήρχε ο Απόλλων ο Ποσειδών, ας πούμε. Γιατί βγήκε από τα στοιχεία της φύσης. Ο Ποσειδών είναι από το πόσες, από το νερό. Και οι αρχαίοι είχαν μια θρησκεία που ήταν πραγματική. Γιατί εκφράζανε τη Δήμητρα, τη γη, ας πούμε, που έβγαζε. Αν βγεις, δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος.
υπάρχει και μία θεία σας που είχε παντρευτεί στην Κύπρο. Μία θεία μου είχε παντρευτεί. Μάλλον Αλεξανδρινός ήταν, αλλά πήγαινε καθηγητής στην Κύπρο και είχα από τότε επαφές με την Κύπρο. Γνώρισα, τη θεωρούσα σαν πολιτισμένο κράτος, πιο πολιτισμένο από την Ελλάδα. Και όταν πήγα μου έκανε εντύπωση που είχα πιο πολιτισμό, ας πούμε. Ένα, και μια ευγένεια, ας πούμε, Κύπρη που δεν την έβρισε στην Ελλάδα. Σαν την Αίγυπτο έμοιαζε, σαν τις άλλες Αλεξανδρινούς Έλληνες, ας πούμε. Από Κύπριους ζωγράφους ποιους εκτιμάτε, ποιους ξεχωρίζετε? Εγώ και τον Χαραλαμπίδη εδώ πέρα. Εκτιμάτε τον Χαραλαμπίδη, λοιπόν. Κάσιαλο έχετε δει? Έχω δει, μ' αρέσει και ο Κάσιαλος. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι τα ονόματα όλων τώρα, αλλά ξέρω τις ζωγραφικές. Τι θα παρουσιάσετε τώρα 16 Δεκεμβρίου που θα είστε στην Κύπρο? Εγώ τα έργα που κάνω μοιάζουν πάντα τα ίδια, αλλά έχουν μια διαφορά πάντα. Δεν πει ότι είναι καλύτερα ή χειρότερα. Κινούμε σε ένα ορισμένο κόσμο. Δηλαδή, ζωγραφίζω βουνά, ψαράδες, ας πούμε, ανθρώπους με ποδήλατα κτλ. Τα ξανακάνω, μου αρέσει να τα επανέρχομαι πολλές φορές, αλλά πάντα είναι διαφορετικά. Όπως ο Σαγκάλ που έκανε νύφες να πετάνε στον ουρανό, γαϊδάρους κτλ. Δεν έκανε κάτι άλλο. Δεν παρουσιάζω κάτι καινούριο, δηλαδή καινούργια θέματα κτλ. Αλλά είναι καινούργια γιατί είναι φτιαγμένα τώρα, ας πούμε. Με άλλο κέφι, κάπως έτσι, αλλά είναι στον ίδιο το σκοπό. Ένα τραγούδι λέει πάντα στον ίδιο το σκοπό. Ναι. Κινούμε στον ίδιο το σκοπό. Και όλοι οι ζωγράφοι αυτοί που είναι γνωστοί είχαν ένα σκοπό. Για ο Μοντιγκλιάνι τα ίδια δεν έκανε. Γυναίκες με μακρούς λαιμούς, χωρίς μάτια, γαλάζια. Η στεροφημία σας αφορά? Τι η στεροφημία? Ότι ο καθένας είναι αυτό που είναι, ας πούμε. Γιατί να με αφορά μόνο η φήμη μου, ας πούμε, και άλλοι άνθρωποι που δεν είναι τίποτα πάλι, δεν έχουν κάνει κάτι, δεν είναι σπουδαίοι. Εμπνεόμαστε και από αυτούς, ας πούμε. Ναι. Δεν με αφορά. Με αφορά το έργο που κάνω, ας πούμε. Άμα το έργο είναι καλό, αντυχεί σε πολλούς ανθρώπους και έτσι το δέχονται πάρα πολύ. Ας πούμε, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Είχα πάει με έναν αρχιτέκτονα από τον Γκρόκο που ήταν φίλος μου, σε ένα γιαπί παίκτη. Και ήταν ένας δυνατός με φανέλα, τριχωτός, έτσι, που χειριζόταν μια μπουλντόζα και έσκαβε. Και λέει αυτό τον κύριο Φασιανό. Και λέει, σταματάει που το πιάνει φρένο και λέει, να σε προσκυνήσω. Λέω, γιατί Θεός, τι έχω κάνει? Όχι, λέει, μ' αρέσουν αυτά που κάνει. Και μου συγκινήθηκα και λέω, να σε ζωγραφίσω. Νομίζω δεν κατάλαβε να δω και να το ποτρέω. Όχι, δεν θέλω, θέλω τα άλλα που κάνει με τα μαλλιά, λέει. Αυτό δεν είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση, ας πούμε, να σου πει ένας άνθρωπος που χειρίζει μια μπουλντόζα, δεν θέλω αυτά με τα μαλλιά που κάνει. Που κάνουν, λέει, έτσι, έχει και φωνή. Έβαλε και φωνή στα έργα μου. Με το θάνατο είστε εξοικειωμένος? Ναι, περιμένω από στιγμή πότε θα έρθει ο θάνατος κτλ. Α, τι σημασία έχει αυτό? Πως θυμόμαστε πριν γεννηθούμε καθόλου? Τη γέννησή μας δεν θυμόμαστε. Δεν θυμόμαστε και το θάνατο μετά. Τη γέννηση δεν θυμόμαστε ούτε τι είμαστε πριν. Όλοι λέμε για μετά. Αλλά δεν σκεφτόμαστε και πριν που δεν υπήρχαμε, δεν υπαρξία. Πώς είμαστε ανύπαρκτοι τελικά? Έχουμε ένα πέρασμα φωτεινό, ας πούμε. Ας εκμεταλλευτούμε τουλάχιστον τη ζωή μας να κάνουμε κάτι. Και πολλοί φαντάζεστε περισσότεροι ζουν και δεν κάνουν τίποτα, ας πούμε. Τρώνε, ας πούμε, χορεύουν, διασκεδάζουν και δεν μπορούν να σκοτώσουν τον χρόνο τους, ας πούμε. Εμείς δεν έχουμε και χρόνο, ας πούμε. Δεν σου φτάνει να πραγματοποιήσεις αυτό που θέλεις, ας πούμε. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να κάνουν κάτι, να δημιουργούν. Άρα νικάτε τον χρόνο, αφού θα αφήσετε όλες αυτές τις δημιουργίες. Ναι, και άλλοι έχουν δημιουργήσει, όχι μόνο εγώ, ας πούμε. Νίκησαν τον χρόνο, δηλαδή, πιστεύετε, αυτοί που αφήνουν... Δεν τους φτάνει. Κάθε φορά είναι καινούργια δημιουργία σου δημιουργείται, ας πούμε. Να φτιάξει, θέλεις χρόνο και μπορεί να μην σου φτάνει και ο χρόνος. Έχω πάρα πολλά προσχέδια, ας πούμε, τα οποία δεν τα έχω πραγματοποιήσει. Προχωράει, δηλαδή, η έμπνευση πιο πολύ από το χρόνο. Κύριε Φασιανέ, σας ευχαριστώ πολύ για το απόψινό μας τετ-α-τετ. Σε λίγες μέρες, 16 Δεκεμβρίου, θα είστε στην Κύπρο, να πούμε. Ναι, θα πάμε και πραγματοποιήσουμε την έμπνευση. Θα ταξιδέψει στην Κύπρο. Στην Golden Gallery, by Καπάνταϊ. Και τα εγγένεια, από ό,τι ξέρω, θα κάνει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα εγγένεια θα τα κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι τιμή. Που, από ό,τι ξέρω, είναι και θαυμαστή σας. Ναι. Θα σας περιμένουμε. Ευχαριστώ και πάλι. Σπάνια έρχονται οι πρόεδροι στις εκδηλώσεις των καλλιτεχνών. Γιατί το λέτε αυτό? Θεωρείτε ότι πολιτική... Δεν έρχονται. Φοβούνται να μην ευνοήσουν τον ένα και να ευνοήσουν τον άλλο, φαίνεται. Αυτό και είναι, ή μπορεί να μην, η τέχνη μπορεί να μην συνδυάζεται και με την πολιτική? Και μπορεί και να περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για την τέχνη. Δεν είναι υποχρεωμένοι και να ενδιαφέρονται, ας πούμε.
Και πάλι σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ωραία ήταν. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε απόψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα στις 10 το βράδυ. Καλή σας νύχτα. Κατερίνα. Ναι. Εντάξει, τέλει. Η γραβάτα είναι ίδια. Έχω και αυτό σήμερα. Σε κρατάκι με βάλει να φορέσει το γραβάτα. Τέντο σετ, τέντο σετ. Τρία, δύο. Είμαστε εντάξει, όλα εντάξει. Ναι. Το ένα δεν άκουσα. Ναι, γιατί γι' αυτό μπερδευτήκαμε. Τρία, δύο, ένα. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο απόψινό τετατέτ έχουμε. Το ξαναπώ. Ναι, νιώθω. Το τραπέζι που το πήρα. Στη γωνία. Πες μου. Τρία, δύο, ένα. Μόνο κόμματο. Τόσο καλοί είμαστε. Και ήθελα να έρθω και με τη στολή μου του εθελοντή, αλλά λέω πάει πολύ. Και με το σουότ. Θα την βάλεις όταν θα έρθω να μιλήσω. 28 παιδιά δεν μιλάω στην Κύπρο. Τι είναι τα σιγουριά σου. Είναι σιγουρκά σου, σημαίνει κάτσε φρόνημα. Από την Κύπρο που ήταν να βρεθούμε, βρεθήκαμε σπίτι σου τελικά. Καλή αργά παρά ποτέ. Μαζί μας είναι η Ελεονόρα Μελέτη. Γεια σας. Είμαι πολύ καλή στην πατέντα. Εμένα με λέγονται τον τίτλο στην Αμερική. Άφηνε το δημοσιογράφο να τελειώνει. Για να απαντήσει. Έλα, πάμε, πάμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μόνο από μια τρίχα τώρα και είναι σίγουρα από το πινέλο τη. Α, να σου πω. Δεν κάνετε πίσω τα διάφορα, γιατί όπω πάτε με. Και θέλει να κλαίω. Πάμε. Άκουσα τα όχ, μόλι έρχεσαι εγώ τα καλά λόγια. Για θρύλου, Ολυμπιακό κι εγώ. Και κρατιόμουν και κρατιόμουν και κρατιόμουν. Λέω τώρα να το πω, θα φύγουμε όλοι. Κρατήσου, κρατήσου. Τι μου αισθάνομαι όντω εκεί, τι μου ξέφυγε, είπα πάρα πολύ. Α το χαρά που δεν το κρατάω εγώ εδώ πέρα.